Realme 7 Pro, Mi 10 Lite 5G. Δύο συσκευές οι οποίες μοιάζουν αρκετά, παίζουν περίπου στην ίδια κατηγορία τιμής ή τέλος πάντων μπορούμε να τις βρούμε κοντά. Μοιάζουν πάρα πολύ ως συσκευές και μοιάζουν πάρα πολύ ως συσκευές γιατί έχουν περίπου τις ίδιες διαστάσεις, περίπου το ίδιο βάρος, έχουν και τα δύο AMOLED οθόνες, 6 GB έως 8 GB RAM. Το Realme έρχεται μόνο με 8 GB, ενώ το Mi 10 συνήθως με 6. Είμαι σίγουρος ότι αποτελούν αυτές οι δύο συσκευές δίλημα για κάποιους. Ξεκαθαρίζω πριν ξεκινήσουμε ότι αν για κάποιον είναι κριτήριο το 5G θα πάει κατευθείαν εδώ, στο Mi 10 Lite. Αν δεν τον ενδιαφέρει, μπορεί να σκεφτεί και αυτό. Πάμε λοιπόν να δούμε αυτές τις δύο συσκευές. Καταρχήν και οι δύο συσκευές φοράνε AMOLED οθόνες παρόμοιου μεγέθους, 6,57 ίντσες για το Xiaomi, 6,4 ίντσες για το Realme. Η μεγάλη τους διαφορά είναι ο επεξεργαστής που φοράνε. Το Xiaomi φοράει τον 765G, έναν πολύ καλό mid-range επεξεργαστή με αρκετά καλές επιδόσεις, ενώ το Realme έρχεται με τον 720G. Πρακτικά στην ουσία σκεφτείτε ότι το Xiaomi είναι γύρω στο 20-30% πιο γρήγορο επεξεργαστικά τουλάχιστον ως συσκευή. Στην πράξη τώρα, εδώ είναι η διαφορά τους. Είναι πάρα πολύ κοντά σε θέμα επιδόσεων στην καθημερινή χρήση. Στην πράξη. Πολύ κοντά. Είναι λίγο πιο σβέλτο το Xiaomi. Όμως το Realme εκμεταλλεύεται καλύτερα το πιο ελαφρύ λειτουργικό του. Έχει ένα σχεδόν stock Android για λειτουργικό, πολύ καθαρό. Και είναι πιο σβέλτο. Είναι πιο σβέλτο στην καθημερινή λειτουργία. Παρ' όλα αυτά, εάν θέλετε να κρατήσετε συσκευή σε αρκετά χρόνια, μάλλον θα έλεγα να πάτε κατευθείαν στο Xiaomi, γιατί παίζει ρόλο ο επεξεργαστής του. Από θέμα καμερών, πρακτικά τώρα, στην ουσία, το Realme έρχεται με κύριο αισθητήρα των 64 MP από τη Sony, ενώ το Xiaomi με 48 MP. Προσέξτε, το Xiaomi, το Mi 10 Lite, είναι πιο παλιά συσκευή. Σαφώς πιο παλιά συσκευή. Απλά μοιάζουν πάρα πολύ. Κοιτάξτε, ας πούμε, το μέγεθος. Ενώ και τα δύο σε μέγεθος μοιάζουν πάρα πολύ ως συσκευές. Σε όλα. Πλάτος, πάχος, μήκος, ύψος, βάρος. Το Realme κάθεται λίγο καλύτερα στο χέρι. Το Xiaomi είναι πολύ πιο premium, φωνάζει πιο premium. Και παρόλο που και τα δύο έχουν πλαστικό σασί, το Realme έχει Gorilla Glass στην πλάτη, οπότε στην αίσθηση είναι πιο premium. Το Realme από την άλλη είναι πλαστικό στο πίσω μέρος και σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει, φωνάζει ή δείχνει να είναι μια premium συσκευή. Δείχνει περισσότερο να είναι μια οικονομική mid-range συσκευή, παρόλο που είναι ένα εξαιρετικό τηλέφωνο, μια εξαιρετική συσκευή. Όποιος λοιπόν ψάχνει πολύ καλή ποιότητα κατασκευής, μάλλον θα πάει στο Xiaomi. Θέμα μπαταρίας. Το Realme φοράει μια μπαταρία των 4.500 mAh, ενώ το Xiaomi που έχει και πιο δυνατό επεξεργαστή και παρά τη μικρότερη λιθογραφία φοράει μια μπαταρία των 4.160 mAh. Έχει καλύτερη αυτονομία το Realme 7 Pro. Δεν έχουν πολύ μεγάλες διαφορές, αλλά έχει καλύτερη αυτονομία το Realme. Θα σας πάει πιο εύκολα μια μισή μέρα, άντε δύο μέρες το Realme, ενώ εδώ θα είστε οριακά στη μια μισή ημέρα. Οριακά και με δυσκολία ενδεχομένως στο Xiaomi. Οπότε από θέμα μπαταρίας, από θέμα αυτονομίας στο Realme. Επιπρόσθετα, πολύ σημαντικό για το κομμάτι του Realme και για το θέμα της αυτονομίας, ότι φορτίζει αδιανόητα γρήγορα. Φορτίζει με μια ταχυφόρτιση των 65W, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, 65W, παράλογα γρήγορη φόρτιση για το Realme. Επίσης το Realme έρχεται με εγγύηση 3 ετών, εδώ 1 ή 2 χρόνια ανάλογα από πού θα το πάρετε και με ποιο τρόπο θα το πάρετε. Και οι δύο συσκευές έχουν δακτυλικό αποτύπωμα πάνω στην οθόνη. Στο Realme δουλεύει λίγο πιο γρήγορα, λίγο πιο αξιόπιστα. Στο Xiaomi μου έκανε μερικά παρατράγουδα, δεν έμεινα τόσο ευχαριστημένος. Οπότε από θέμα δακτυλικού αποτυπώματος θα προτιμήσω το Realme 7 Pro. Παρ' όλα αυτά και τα δύο θα κάνετε τη δουλειά σας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι πρέπει να είναι σαν και καλά ένα βασικό κριτήριο το συγκεκριμένο. Καλύτερο στο δακτυλικό αποτύπωμα το Realme 7 Pro.
στο βάρος είπαμε μοιάζουν πάρα πολύ, 10 γραμμάρια πιο βαρύ είναι αυτό, 192, 193 και αυτό 183 γραμμάρια βάρος. Το ίδιο πράγμα πρακτικά στο χέρι. Αυτό που μου άρεσε είναι ότι η θήκη του Realme είναι πιο λεπτή. Δηλαδή και με τη θήκη η συσκευή δεν είναι πάρα πολύ βαριά. Δεν είναι πάρα πολύ βαριά, δεν είναι πάρα πολύ ογκώδης. Αυτό τώρα με τη θήκη που έρχεται μαμά από τη Xiaomi, εντάξει, έτσι και έτσι, έτσι και έτσι. Αλλά φαίνεται να προστατεύει καλύτερα η θήκη της Xiaomi και φαίνεται και λίγο πιο ποιοτική, πιο μπαμπάτσικη. Καμία από τις δύο συσκευές δεν είναι αδιάβροχη, δεν έχει καμία προστασία από σκόνη, νερά κτλ. Δεν είναι για extreme καταστάσεις. Όπως οι περισσότερες, αναμενόμενο, δεν το θεωρώ αρνητικό. Είναι στο μέσο όρο της κατηγορίας και οι δύο συσκευές. Τώρα, στο κομμάτι της φωτογραφίας. Το Mi 10 Lite έρχεται με 48 MP κύριο αισθητήρα, ενώ το Realme με 64 MP. Θα σας το πω απλά. Την ημέρα και τα δύο τραβάνε πολύ καλές φωτογραφίες. Το Realme 7 Pro τραβάει καλύτερες φωτογραφίες. Και την ημέρα και το βράδυ. Ας μείνουμε όμως προς το παρόν στην ημέρα. Το Realme 7 Pro τραβάει πιο εντυπωσιακές φωτογραφίες, ειδικά αν έχουμε ενεργοποιήσει τις AI λειτουργίες. Προσωπικά δεν τις προτιμώ γιατί μου βγάζει υπερκορεσμένα χρώματα, χρώματα τα οποία δεν είναι κοντά στην πραγματικότητα. Όμως γενικά οι φωτογραφίες που θα πάρετε είναι πιο εντυπωσιακές στο Realme 7 Pro. Το Xiaomi από την άλλη όμως, στην καθημερινή φωτογράφηση, είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα. Αν δηλαδή τις δούμε δίπλα-δίπλα, το Xiaomi θα δώσει πιο ρεαλιστικά, πιο αληθοφανή αποτελέσματα από ότι το Realme. Τώρα, σε μικρό μέγεθος, σε μικρή ανάλυση στην οθόνη του κινητού ή στην οθόνη του υπολογιστή που έχουμε μικρή τις φωτογραφίες, αναγκαστικά εκεί μπλέκεται λίγο το πράγμα. Και τα δύο πάντως την ημέρα αποδίδουν εξαιρετικά καλά, δεν έχω κανένα παράπονο. Μπορεί το Xiaomi να έχει λιγότερα megapixel, οπότε χάνει λίγο σε λεπτομέρεια, στη λεπτομέρεια, αλλά κανένα παράπονο. Νομίζω είναι περίπου στα ίδια για κάποιον που θέλει να κάνει δηλαδή mainstream χρήση, δεν πρέπει να τον απασχολήσει αυτό το κομμάτι. Το κομμάτι όμως που πρέπει να τον απασχολήσει είναι αν τραβάει βράδυ φωτογραφίες. Το Realme 7 Pro τα καταφέρνει εξαιρετικά καλά στη νυχτερινή φωτογραφία. Με όλες τις κάμερες. Και με την Ultra Wide και με την κανονική κάμερα. Απ' την άλλη το Xiaomi πασχίζει, ζορίζεται, δυσκολεύεται. Ειδικά στην Ultra Wide δεν έχει καν δυνατότητα να τραβήξει με Night Mode. Να πω ότι και οι δύο συσκευές μπορούν να πάρουν G-Cam, δεν το έχω δοκιμάσει, δεν είναι ο σκοπός μου να βάλω G-Cam για να τη συγκρίνω. Θα δώσουν παρόμοια αποτελέσματα στις περισσότερες των περιπτώσεων με το G-Cam, γιατί εκεί έχουμε να κάνουμε περισσότερο με τον αλγόριθμο και λιγότερο με τα megapixel και τα φυσικά χαρακτηριστικά της ίδιας συσκευής. Στη νυχτερινή φωτογραφία πάντως, το Realme εδώ πέρα αποδίδει πολύ πολύ καλύτερα. Από την πρώτη στιγμή είναι κλάσης ανώτερο το βράδυ. Βίντεο. Εδώ σε θέλω μάστορα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται να τραβάει βίντεο και τον ενδιαφέρει το βίντεο και αποτελεί βασικό κριτήριο η ποιότητα του βίντεο, της εικόνας, η ποιότητα του ήχου όταν τραβάς βίντεο, τότε ξεχνάει το Realme 7 Pro, το ξεχνάει εντελώς όμως και πάει κατευθείαν στο Xiaomi το Mi 10 Lite το 5G. Κλάσης ανώτερης ποιότητας βίντεο από ότι το Realme. Βίντεο ευκρινέστατο, με ωραία χρώματα, με ωραία σταθεροποίηση, με εξαιρετικά καλό ήχο. Από την άλλη, το Realme 7 Pro τραβάει ένα μετριότατο βίντεο, μέτρια προς καλά αποτελέσματα την ημέρα, σε ποιότητα εικόνας, ok. Μόλις σκοτεινιάσεις λίγο κτλ. Τραγικά αποτελέσματα, το μεγαλύτερο του πρόβλημα και το μεγαλύτερο φάουλ, το οποίο ακόμα δεν έχει διορθωθεί και δυστυχώς έχουν περάσει πάρα πολλοί μήνες για να το δικαιολογήσω, είναι ο ήχος. Ο ήχος στο βίντεο έχει, παιδιά, προβλήματα. Έχει προβλήματα. Δεν είμαι καθόλου ευχαριστημένος. Δεν περίμενα ότι μια συσκευή του 2020-21 θα είχε τέτοια θέματα στο software και δεν θα τα είχε λύσει πλήρως μετά από τόσο καιρό. Στο βίντεο λοιπόν έχουμε θεματάκια. Όποιος θέλει βίντεο, κατευθείαν στο Xiaomi. Τραβάει πολύ καλή ποιότητας βίντεο και προσέξτε με, όχι αναγκαστικά εν συγκρίση με το Realme, γενικά τραβάει καλό βίντεο το Mi 10 Lite. Αξίζει τον κόπο δηλαδή να το δείτε. Ένα αρνητικό είναι ότι το Mi 10 δεν παίρνει κάρτα μνήμης, δεν μπορείτε να επεκτείνετε τον αποθηκευτικό χώρο, ενώ εδώ μπορείτε να βάλετε και Dual SIM
δηλαδή δύο SIM ταυτόχρονα και microSD, την ίδια στιγμή όλα. Οπότε εδώ κερδίζεις αυτή την περίπτωση το Realme 7 Pro. Α, και ένα ακόμα σημαντικό πρόβλημα στο βίντεο που τραβάει το Realme 7 Pro έχει να κάνει με το autofocus όταν τραβάτε 4K. Μπορεί να κάνει focus όπου του ήρθει, συνήθως πίσω σας, στο background, αν τραβάτε δηλαδή τον εαυτό σας με την κύρια κάμερα σε 4K. Αναξιόπιστο γενικά το σύστημα του autofocus, ενώ στο Xiaomi δουλεύει υποδειγματικά. Στην περίπτωση τώρα της selfie κάμερας, κερδίζει το Realme τόσο στη φωτογραφία όσο και στο βίντεο. 32 MP ο φακός ο selfie που φοράει το Realme, ενώ στο Xiaomi θα αρκεστείτε στα 16, αλλά γενικά η ποιότητα εικόνας τόσο στη φωτογραφία, την ημέρα, τη νύχτα, όσο και στο βίντεο, από τον μπροστά φακό, θα πάρετε καλύτερα αποτελέσματα με το Realme. Αξιόλογα βέβαια αποτελέσματα θα πάρετε σαφώς και με το Xiaomi, έτσι. Δεν είναι τόσο μεγάλη διαφορά, αλλά είναι καλύτερα εδώ. Βέβαια, ξαναλέω, στο κομμάτι του βίντεο, παρόλο που είναι ok το βίντεο με την μπροστά κάμερα στο Realme, έχουμε θέματα με τον ήχο. Οπότε, συνολικά, καλύτερη επιλογή, φωτογραφικά καλύτερη επιλογή και γενικά από θέματα καμερών, θεωρώ πως είναι το Xiaomi. Μπορεί το Realme να έχει πολύ καλή ποιότητα φωτογραφίας, ειδικά την ημέρα, να έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα τη νύχτα, αλλά συνολικά όλο το set, γιατί δεν το παίρνουμε μόνο για φωτογραφία, τραβάμε και πάρα πολλά βίντεο. Αυτή είναι η αλήθεια. Δεν γίνεται από τη μία να έχεις πολύ καλά αποτελέσματα και από την άλλη να έχεις κάτω του μετρίου αποτελέσματα. Από μία κατά τα άλλα ολοκληρωμένη και πολύ καλή συσκευή. Σε αυτή την περίπτωση λοιπόν θα κάνω την υποχώρηση και θα προτιμήσω μία συσκευή πολύ παλιότερη με λιγότερα megapixel και ίσως και λιγότερες φωτογραφικές δυνατότητες. Καλύτερη επιλογή το Mi 10 Lite. Καταρχήν να πω ότι και τα δύο αυτή τη στιγμή φοράνε Android 11. Από τη μία έχουμε το MIUI της Xiaomi με τα γνωστά του bugs και τις διαφημίσεις του, και από την άλλη έχουμε το UI της Realme, το οποίο είναι σχεδόν σαν stock Android. Προτιμώ το σχεδόν σαν stock Android, είναι ένα πολύ καθαρό, ειδικά η ευρωπαϊκή έκδοση δεν έρχεται με έξτρα πράγματα κατεστημένα και χαζομάρες και διαφημίσεις κτλ. Θα προτιμήσω λοιπόν το λειτουργικό της Realme, αλλά προτιμώ γενικά το λειτουργικό της Realme γιατί είναι πιο καθαρό, πιο flat, δουλεύεις πιο άνετα γενικά και βοηθάει και πάρα πολύ την ίδια τη συσκευή από θέμα επιδόσεων, γιατί φοράει πιο αδύναμο επεξεργαστή. Όμως έχει παιδικές ασθένειες που ακόμα δεν έχουν λυθεί, θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Έχει, θεωρώ, πιο σπαστικά bugs από ό,τι έχει το MIUI, που εμένα προσωπικά με ενοχλούσαν. Ειδικά στα Google News και σε κάτι τέτοιες εφαρμογές θα μπορούσαν να το έχουν δουλέψει λίγο περισσότερο το κομμάτι του λειτουργικού. Θα προτιμήσω στο τέλος της ημέρας το MIUI τελικά. Θα προτιμήσω το MIUI, παρόλο που στο μάτι και στην καθημερινή χρήση θα ήθελα να είναι τόσο απλό. Τόσο απλό. Απλά μικρά προβληματάκια με ενοχλούν και θα έπρεπε να έχουν λυθεί. Και επειδή τα περισσότερα θέματα με το Realme 7 Pro έχουν να κάνουν με το λειτουργικό του, δεν έχει πάρει τον ταξί ακόμα την τελευταία αναβάθμιση, τουλάχιστον τη στιγμή που γυρίζω αυτό το συγκριτικό, οπότε θα τα συγκρίνω με βάση την έκδοση που φοράνε αυτή τη στιγμή. Α, εδώ έκανα τώρα ένα λάθος. Το Realme, το 7 το Pro αυτή τη στιγμή, έρχεται με Android 10. Με την έκδοση 1 του UI της Realme, ενώ το Xiaomi το Mi 10 Lite έρχεται με Android 11, φοράει το 11 και το MIUI 12.1. Οπότε εδώ ποιος κερδίζει, είναι νεότερη συσκευή. Θα έπρεπε να έχει πάρει ήδη το Android 11 για να είναι μπροστά, αλλά μου κυκλοφόρησαν το Realme 8 Pro, το οποίο ουσιαστικά δεν έχει διαφορές αλλά μια κακά σχημή πλάτη και μια καλύτερη κάμερα. Αυτά. Ποιο από τα δύο τώρα? Συνολικά, για κάποιον ο οποίος θέλει το μεγαλύτερο δυνατό πακέτο αξιόπιστα και στο κομμάτι της φωτογραφίας και στο κομμάτι του βίντεο και σε καθημερινή χρήση, καλύτερα να πάει στο Mi 10 Lite.
παρόλο που έχει μικρότερη αυτονομία, είναι μια πιο δυνατή συσκευή, πιο κυριλές συσκευή, έχει επιπλέον υπέρυθρες, τραβάει αξιόλογες φωτογραφίες, κλάσεις ανώτερο βίντεο και το MIUI με όλα του τα προβλήματα, παρά τα bugs και τις διαφημίσεις που έχει, είναι πιο ολοκληρωμένο ως λειτουργικό από το λειτουργικό της Realme. Καλύτερη επιλογή λοιπόν και πιο premium αν θέλετε επιλογή, το Mi 10 Lite. Αυτά. Ήμουν ο Βαγγέλης Γράσος, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο βίντεο, γράψτε τα σχόλιά σας, κάντε ένα like, κάντε και subscribe στο κανάλι, βοηθάει ηθικά μόνο, και μέχρι την επόμενη φορά, γεια σας!